Φωτιά, 200% αύξηση. Περίσσεψη αγανάκτηση στους κατοίκους των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου Σερών μόλις έλαβαν τους λογαριασμούς της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης και Αποχέτευσης και διαπίστωσαν αύξηση της τάξης του 300% όπως καταγγέλουν οι ίδιοι. Κατά από τις πιέσεις των κατοίκων στο τέλος της εβδομάδας, οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων αναμένεται να συνεδριάσουν ώστε να αποφασίσουν κινητοποιήσεις μπροστά από το κτίριο της ΔΕΙΑΣ. Όπως αποκάλυψε με δηλώσεις του στην Ελένη Μωραΐτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, ο πρόεδρος των Καλών Δέντρων, Θωμάς Τσίμας. Θα μαζευτούμε όλοι οι πρόεδροι μέσα στην εβδομάδα, μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας, ναι. Για να συζητήσουμε το πώς θα κινηθούμε. Εμένα οι πολίτες εδώ στα Καλών Δέντρων μου λένε να πάμε όλοι στη ΔΕΙΑΣ. Θα μιλήσω και με τους άλλους πρόεδρους, ναι. Και θα βγάλουμε μια κοινή απόφαση όλοι οι πρόεδροι μαζί, γιατί οι αυξήσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο Πάγιο είναι 300%. Το Πάγιο πριν ερχόταν 3 και 31, ναι. Και τώρα χθες που είδα ένα λογαριασμό είναι 13 και 25. Όπως έρχεται και στην πόλη των Σερών, ναι. Ακριβώς, ναι. Από εκεί και πέρα, εσάς τι είναι αυτό που σας δυσαρεστεί? Ωραία, ανέβηκε το Πάγιο 300%, τα 13 ευρώ δηλαδή. Από εκεί και πέρα, τι είναι αυτό που σας τιμώνει, που σας αγανακτεί? Ναι, προσέξτε, μας είχαν πει, παράδειγμα, η Καλαδέντρα, η αύξηση θα είναι 64% στο σύνολό της. Δεν είναι 64%. Άρα λέτε ότι σας είπαν ψέματα. Ναι, βεβαίως. Είναι, παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, πήρα το λογαριασμό το δικό μου, ναι. Έτσι, γιατί δεν είδα άλλο λογαριασμό. Ναι. Σήμερα με πήρανε γύρω στις 10 οικειωμένες και μου κάνανε παράπονα, κλαίγοντας. Δεν έχουν να πληρώσουν. Λοιπόν, για να σας πω τώρα για το δικό μου λογαριασμό που είδα. Ναι. Στα 28 ευρώ που μου σε μένα το δίμηνο, ναι. Μου χρεώνουν νερό 3 ευρώ και 3 και 7 λεπτά. Ωραία. Τα άλλα 25 ευρώ είναι το Πάγιο, ΦΠΑ, τέλος αποχέτευσης, ειδικό τέλος... ναι, ένα έτσι ειδικό είναι, τέλος, έτσι πόντο, ναι. Ναι. Λοιπόν, σε όλα έχουν πει αυξήσεις. Σε όλα, και στο ειδικό τέλος και στο τέλος αποχέτευσης, σε όλα έχουν πει αυξήσεις. Μας βάζουν τέλος αποχέτευσης, ενώ δεν έχουμε αποχέτευση. Οι κάτοικοι των χωριών του Δήμου Σερών δεν μπορούν ακόμη και σήμερα να αντιληφθούν τη συγκεκριμένη αύξηση της τάξης του 300%. Καθώς όταν το θέμα περνούσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι μιλούσαν για ποσοστό 60 με 70%. 200% αύξηση. Υπάρχει πουθενά σήμερα αύξηση 5 ή 10%? Εγώ βλέπω ότι παντού υπάρχει μείωση. Τώρα, με τι σκεπτικό του κάνανε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο κόσμος θα παραπονηθεί όλους, δεν θα τα πληρώσει, τι θα κάνει. Μεγάλο πρόβλημα είναι και αυτό με το νερό. Πιο φρεάτια κάναν τώρα για να μας πούνε ότι δήθεν κάνουν έργα. Τίποτα, δύο φρεάτια μου. Λογαριασμός. Τι να πω, αφού τα είπαμε. Τα είπαμε, πολύ, πάρα πολύ πράγμα. Πάρα πολύ, 60 ευρώ. 70, πέστε γιατί, τράπεζε, φοβάστε. Πάμε, μπράβο, θα ξαναγίνουν εκλογές. 25 ευρώ από 8, 25, 27, 30. Μας τη σύνταξη μας την έχουν κόψει, μας την έχουν ξεσκίσει. Παρόμοιες είναι και οι δηλώσεις των κατοίκων στην Αγία Ελένη. Ούτε κανένα έργο έχουν κάνει, ούτε τίποτα να πω. Πώς να είναι, αρνητικοί, τελείως αρνητικοί. Και μην τυχόν κερδούν εδώ πέρα, θα ακούσουν ένα σωρό λόγια. Τι πράγμα είναι αυτά? Ότι είναι λοποδίτες, είναι. Δίνω ένα κορίτσι με 9 ευρώ το μήνα και μην ήταν 27. 3-9, 27. Πόσο τα ανέβασαν για το νερό αυτά? Δεν έγιναν έργα. Βλέπετε κανένα έργο να γίνεται? Οι σέρες την οργώνουν που λένε. Με μέρα νύχτα τη σκάβουν, τη φτιάχνουν και τα έργα εκεί γίνονται. Εδώ τίποτα δεν έγινε. Είμαστε όλοι μεσαίων εισοδημάτων, που σημαίνει ότι πρέπει οι αυξήσεις να διακρίνονται από μια σοβαρότητα και από μια συνεκτίμηση των συνθήκων, για να είμαι σαφής. Οι αυξήσεις, το επαναλαμβάνω, πρέπει να διακρίνονται από λογική. Να μην υπερβαίνουμε δηλαδή κάποια στοιχεία που όλοι γνωρίζουμε. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες αυξήσεις ξεπέρασαν αυτό το σημείο της κοινής λογικής και θα πρέπει και ο Δήμαρχος και οι περί αυτών να το ξαναδούν με κάποια κατανόηση. Αντιδράσεις όμως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές και στο καπετάν Μητρούση. Το νερό δεν πίνεται. Πρώτον, πληρώνουμε άδικα. Να μας κάνουν καλά το νερό για να πληρώνουμε. Γιατί παίρνω εγώ 20-30 ευρώ την εβδομάδα, πληρώνω νερό για να πιω και πληρώνω συγχρόνως, μας κάνουν και την αύξηση. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα που κάνουν. Ο Δήμαρχος τι κάνει δηλαδή? Δεν είναι δυνατόν εμείς να πληρώνουμε 30 φράγκα από το δίμηνο, ενώ πληρώνουμε 10. Τέτοια αύξηση πού τη βρήκε αυτός? Αυτός είναι παλαβός, δεν είναι άνθρωπος αυτός. Τα 10
Η Βρότα έκανε 33. Για όνομα του Θεού. Ούτε πάνε μπορούμε να κάνουμε, μας έχει φάει φαγούρα. Ήρθα την πρώτη φορά πλήρωσα, μόνο είναι. Τώρα 23. 23. Τώρα 23 με έχουν. Ένα άτομο. Εγώ είχα 7 ευρώ συνέχεια. Έχω ένα κουπιδάκι εδώ πέρα και πλήρωσα και τώρα μου ήρθε 25. Δηλαδή ήρθε 4 φορές παραπάνω. Με σκουθούν να φύγουν από εκεί που είναι. Δεν είναι άξιοι να κυβερνήσουν τον νομό.